Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσεν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάρς κυλίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Ένα θέμα το οποίο θα αγγίξουμε σήμερα, έτσι και να το συζητήσουμε, είναι το θέμα της υποκρισίας που κυριαρχεί μέσα στον κόσμο, αλλά κυριαρχεί και μέσα και στον χώρο ακόμα, το χριστιανικό κόσμο, και στον χώρο ακόμα της Εκκλησίας μας. Η υποκρισία είναι ένα από τα κύρια αμαρτήματα τα οποία βασανίζουν τον άνθρωπο. Γιατί τον βασανίζουν? Διότι, όπως έλεγε ο Άγιος Τίχων του Ζαντόμους, ότι κάθε τι το εξωτερικό που δεν έχει αντίκρισμα εσωτερικό και δεν ξεκινά από την καρδιά είναι ψεύτικο. Δηλαδή, οτιδήποτε εξωτερικό, θέλετε είναι ευσέβεια, θέλετε είναι ένας καλός λόγος που λέμε πολλές φορές, θέλετε είναι το ταπεινό το βλέμμα, θέλετε είναι το σκυμμένο το κεφάλι, θέλετε είναι το οτιδήποτε που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος, ώστε εξωτερικά να δείχνει ένα άλλο πρόσωπο. Εγώ το εντόπισα τώρα μέσα στον χώρο της Εκκλησίας αμέσως. Αλλά αυτό το πρόσωπο το υποκριτικό μπορεί να είναι και απ' έξω. Να υποκρίνουμε. Να φαίνεται ότι συμφωνώ με κάποιον που συνομιλώ, με κάποιον που μου μιλάει, δηλαδή εσάς τώρα σας ομιλώ, να φαίνεται ότι συμφωνείτε, ενώ από μέσα σας να διαφωνείτε. Αυτό αυτομάτως, αυτό που εξωτερικεύεται, δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Άρα αυτομάτως είμαι ένας υποκριτής. Υποκρίνομαι. Ο υποκριτής είναι ο ηθοποιός. Εκείνος που άλλο δείχνει απ' έξω και άλλο δείχνει μέσα. Η τέχνη της υποκριτικής. Ακριβώς είναι το θέατρο. Όπου άλλο παρουσιάζω προς τον έξω κόσμο, άλλο παρουσιάζω και είμαι μέσα μου. Αυτό λοιπόν λέει ο Άγιος Τίχων, ότι δεν είναι ότι αυτό που βλέπω εξωτερικά και δεν έχει αντίκρισμα εσωτερικό και δεν ξεκινά από την καρδιά μας, είναι λέει το ψεύτικο. Αυτό είναι υποκρισία στον άνθρωπο. Λοιπόν, όπως κάποιος μπορεί να και να είναι, αλλά να είναι ακτίμων, να είναι κρατής, να κάνει μετάνοιες, να κάνει χίλια δυο, μέσα στον ναό δηλαδή να τον βλέπει κανείς, να προσεύχεται με τις όλες γονέτιστος, αλλά όλο αυτό να το κάνει προς το θεαθήνι της ανθρώπης. Δηλαδή μέσα του να θέλει τη δόξα. Και να λέει ο άλλος που τον βλέπει, κοίταξε να δεις πόσο ευσεβής είναι αυτό το παλικάρι, αυτός ο νέος, αυτός ο μοναχός, αυτός ο χριστιανός, αυτή η χριστιανή. Δεν υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα, δεν υπάρχει εσωτερική αρετή που αποτυπώνεται και έρχεται και βγαίνει προς τα έξω και γίνεται προς το θεαθήνιο της ανθρώπης. Θυμηθείτε το Ευαγγέλιο που μιλάει περί Φαρισαίου και τελών. Ο Φαρισαίος, για αυτό που καταδικάστηκε, καταδικάστηκε για την υποκρισία του. Διότι όλα αυτά τα οποία έκανε ήταν θρησκευτικά του καθήκοντα και τα εκπληρούσε. Αλλά τα εκπληρούσε όχι προς δόξα Θεού,
Αλλά ήθελε ο ίδιος να δοξάζεται. Εξού και τα έλεγε και δυνατά. Είσαι δίκον πάντων. Και φυσικά ο υποκριτής, επειδή θέλει τα πάντα, τα μάτια των άλλων να πέφτουν επάνω του, γι' αυτό καταλήγει να πει, δεν είμαι όπως είναι και αυτός ο πελώνας. Δηλαδή αυτό που τον προσέχετε, επειδή ήταν δίπλα του και προσευχόταν και φαινόταν και οι δυο ότι προσεύχονται, αυτομάτως τι κάνει. Εκείνο για τον εξουθενώσει και τα μάτια να κερδίσει την προσοχή ο ίδιος, λέει δεν είμαι και σαν γι' αυτόν. Τον τελώνει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέξουμε, διότι σε πολλές πλευρές της ζωής μας υποκρύπτεται μέσα μας ένα τεράστιο αμάρτημα, το οποίο είναι υποκρισία. Εάν ψάξετε τώρα πίσω από την υποκρισία να δείτε πώς γεννιέται η υποκρισία, κρύβεται η ίση, η υπερηφάνεια, ο εγωισμός. Το μεσημέρι είχαμε στην τράπεζα αυτό το θέμα. Με πόσα κεφάλια μπορεί να βγει αυτός ο εγωισμός. Μια λενέα ύδρα. Κυριολεκτικά λενέα ύδρα, που δεν παρουσιάζει τον εγωισμό, εγώ είμαι αυτό, κάνω ακριβώς. Έχει πολλές εκφάνσεις. Βγαίνει με τέτοια πρόσωπα που δεν μπορεί να το αντιληφθείς. Δεν μπορεί να βγει από τα μούτρα που κάνει μια γυναίκα ή ένας άντρας, από τα νεύρα του, από το πείσμα του, από διάφορες κινήσεις του. Και πίσω το υπόβαθρο είναι ο εγωισμός, η βάση που γεννιέται. Το ίδιο και η υποκρισία, τη βάση την έχει στο να θέλω να φαίνομαι καλός. Στο να φαίνομαι να αρέσω, που λένε. Ο άλλος να με περνάει ότι είμαι καλός κληρικός, είμαι καλός μοναχός, είμαι ταπεινός, είμαι βλαβής, είμαι ευσεβής. Χωρίς να υπάρχει εσωτερικό αντίκρισμα. Δηλαδή το να πει κάποιος ότι εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου και να έχει το πτυχίο, να ανταποκρίνεται στην αλήθεια, αυτό δεν είναι ούτε υποκρισία, ούτε και υπερηφάνεια και εγωισμός. Είναι αυτό που λέει το όχι. Είναι η απόλυτη αλήθεια. Η υποκρισία είναι όταν δεν είναι αυτό που φαίνεται η αλήθεια. Αυτή είναι η υποκρισία. Αυτό που φαίνεται όταν δεν είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η υποκρισία. Λοιπόν, επίσης, αυτός ο οποίος υποκρίνεται, παρουσιάζεται ότι έχει κάποιες αρετές πολλές φορές. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως είναι άλλος εσωτερικός κόσμος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πολλούς ανθρώπους να θέλουν να μας κάνουν, να μας δείχνουν αγάπη, να μας δείχνουν φιλία, να μας κολακεύουν, να μας λένε ωραία λόγια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα μπορεί από πίσω, αν δεν προσέξουμε, να εκδηλώνεται εκεί που φαίνεται μορφή συμπάθειας και μορφή αγάπης που σου δείχνει ο άλλος. Από πίσω μπορεί να υπάρχει ζήλια και έκθα. Εκεί που έρχεται και σαν φίλος σου, τον έχεις τον άλλο σαν φίλος σου, μπαίνει μέσα στο σπίτι μας, μπαίνει μέσα στο μοναστήρι κτλ. Μπορεί από πίσω να κρύβει μίσος. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει πραγματική αρετή αγάπης μέσα. Φοράει μια μάσκα υποκριτική και γι' αυτό ακούς. Πώς ας πούμε, το ίδιο δεν κάνει, θα δείτε για παραδείγματα έχουμε. Νύφη με πεθερά. Υποκρίνονται. Όταν και δυο μαζί, ναι μητέρα τι θέλετε να φάτε. Το ίδιο κάνει και η πεθερά από την άλλη πλευρά. Παιδί μου, πώς πέρασες, πώς πήγατε στις διακοπές. Περάσατε όμορφα, μπράβο. Υπάρχει το αντίκρισμα αυτό μέσα. Εάν δεν υπάρχει, δεν είναι, είναι υποκρισία. Και αν υπάρχει και η ζήλια και ο φθόνος, καμουφλάρεται και κρύβεται τόσο όμορφα,
τόσο καλά, τόσο ταπεινά, που λες πω πω πόσο πολύ με αγαπάει. Και έτσι φτάνει σε πολλές φορές ο άνθρωπος αυτός να θέλει να καταστρέψει. Επειδή η σωσία μέσα του έχει έκτρα, φθόνο, ζήλια με τον άλλο τον άνθρωπο. Και γι' αυτό βλέπετε, θέλει να τον καταστρέψει, τρέχει πολλές φορές σε μάγους, σε μάγισσες. Τον συκοφαντεί πισόπλατα. Ή μιλάει σε έναν άλλο συγγενή εις βάρος του. Και όταν το μάθεις εσύ, πέφτεις από τα σύννεφα. Και λες, μα είναι δυνατόν. Αφού αυτός όταν ήταν μαζί μου, μου μιλούσε έτσι, μου έλεγε εκείνο, μου έλεγε το άλλο, μου έλεγε το άλλο. Άρα αυτά τα οποία μου έλεγε, δεν τα πίστευε. Άρα φορούσε μία μάσκα υποκριτική. Άλλο έβλεπα εγώ και άλλο ήταν στην ουσία. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Τίχων, ότι αυτό το οποίο υποκρισία είναι κάτι το οποίο είναι εξωτερικό, αλλά δεν έχει εσωτερικό αντίκρισμα. Έτσι είναι πλαστό επομένως. Είναι ψεύτικο. Και αυτό είναι τρομερό γιατί κινείται πάρα πολύ ο άνθρωπος μέσα σε αυτά τα πράγματα. Επίσης,